Υπέβαλα πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερώτηση για τις καταστροφικές κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις των μνημονιακών πολιτικών, επισημένοντας ότι η μεγάλη μείωση των γεννήσεων, η διαρκής αύξηση των θανάτων και η μετανάστευση στο εξωτερικό, ιδίως των νέων, οδηγούν την Ελλάδα σε πληθυσμιακή αποψήλωση. Στην απάντησή του στις 9 Οκτωβρίου, ο Επίτροπος Κατάινεν, χωρίς να αμφισβητεί τα στατιστικά δεδομένα, ισχυρίζεται αόριστα και αναπόδεικτα ότι τα μνημόνια απέτρεψαν πολύ πιο σοβαρές και ευνίδιες κοινωνικές συνέπειες. Στη συνέχεια, μάλιστα, υποστηρίζει πως δήθεν ο κοινωνικός αντίκτυπος των πολιτικών υπήρξε ανέκαθεν βασική μέρημνα των σχεδιαστών των μνημονίων, πράγμα πρόδειλα ψευδές, αφού τα τελευταία 4 χρόνια αυξήθηκε δραματικά η φτώχεια και η ανεργία. Και ακόμη παραδέχεται ότι είναι σημαντικό να κατανέμεται το βάρος της προσαρμογής κατά τον πλέον δίκαιο τρόπο, αποσιωπώντας όμως ότι στην πραγματικότητα η μνημονιακή πολιτική συνίσταται ακριβώς στην επιδείνωση της κοινωνικής ανισότητας μέσω της προσχεδιασμένης υποτίμησης και απαξίωσης της εργασίας.